με μάγευε η φωνή του. Η Λέσχη Ποντίων νόμου Καβάλας πραγματοποίησε την Τετάρτη 17 Απριλίου το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας Γεώργιος Παυλίδης μία εκδήλωση προς τιμή του μεγάλου Χρύσανθου Θεοδωρίδη με τίτλο 14 χρόνια χωρίς το αηδόνι του πόντου. Με τους πρώτους στίχους από ένα έξοχο υπέροχο ποίημα που έγραψε ο Κώστας ο Διαμαντίδης τη δεύτερη μέρα μετά το θάνατο του αγαπημένου μας Χρύσανθου. Βασίλεια εχάθανε και βασιλιάν επία, εμαναχώνα θάνατα εσάτα τραγωδίας. Μεγάλωσα με την ανάσα του. Αφού με τη φωνή του μόνο. Με την ανάσα του κυριολεκτώ όταν λέω ότι μεγάλωσα με την ανάσα του. Ο άνθρωπος δεν είναι ένας τραγουδιστής που παίρνει το μικρόφωνο και τραγωδεί. Δεν είναι μόνο μια κλασική φωνή, σήμερα θα με συγχωρήσετε, λέω τη δική μου άποψη. Δεν έχουμε στα Ποντιακά σήμερα κλασική φωνή. Ο Χάλαρης που τον είχε, ο Χάλαρης, όχι ένας στοιχείος άνθρωπος, αλλά ο Χριστόδουλος Χάλαρης. Ένας αδικημένος μουσικός συνθέτης, είχε αμέσως συνειδητοποιήσει αυτό που μόλις σας είπα, την κλασικότητα της φωνής του, τη διαχρονική του δηλαδή φωνή,